Σήμερα θα δούμε μια ιστορία. Μια ιστορία για ένα προϊόν που ήταν fake, ενώ το παραγγείλαμε και το αγοράσαμε για πραγματικό, και θα δούμε το πώς καταλάβαμε ότι τελικά δεν ήταν πραγματικό και αυθεντικό της Apple. Στο σημερινό βίντεο θα ξεχωρίσουμε δηλαδή το πώς μπορείτε να αναγνωρίζετε αν ένα προϊόν δεν είναι αυθεντικό ή είναι αυθεντικό. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά, στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, TikTok και Instagram, για να μπορέσεις να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Στο σημερινό βίντεο, λοιπόν, θα δούμε το πώς μπορείς να ξεχωρίσεις ένα αυθεντικό προϊόν της Apple. Και θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Πρόσφατα δέχτηκα ένα μήνυμα, στο οποίο μήνυμα αυτό με ρωτούσε κάποιος ότι αν το προϊόν που έχει αγοράσει είναι αυθεντικό, καθώς είχε αγοράσει ξανά το ίδιο προϊόν, αλλά δεν του φαινόταν να είναι ίδιο. Το ένα προϊόν ήταν πλαστικό και το άλλο προϊόν ήταν κανονικό αυθεντικό. Φαινόταν δηλαδή σε ποιότητα κατασκευής πολύ καλύτερο. Όταν άνοιξε τα κουτιά, θα σας δείχνω φωτογραφίες παράλληλα για να καταλαβαίνετε τη σύγκριση που έχει κάνει, γιατί δεν είχε πετάξει τα κουτιά και από τα δύο προϊόντα, καταλάβαινε ότι και οι οδηγίες και γενικότερα το packaging και όλη η φάση ήταν λίγο διαφορετική. Θα μου πεις ότι το παρατηρείς αυτό, αλλά δεν αναγνωρίζεις ακόμα αν είναι πραγματικά η αλλαγή της Apple ή αν είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυθεντικό. Καθώς είναι ακριβώς ίδιο, απλά αλλάζανε πολύ λίγα πράγματα. Το προϊόν λοιπόν το οποίο αγοράστηκε ήταν ένας φορτιστής MagSafe. Ο άνθρωπος αυτός που είχε αγοράσει τον φορτιστή ήταν ένας αυθεντικός παλιότερα και αγόρασε έναν δεύτερο για να έχει καβάντζα. Ο πρώτος φορτιστής που είχε αγοράσει ήταν αυθεντικός, αλλά ο δεύτερος δυστυχώς δεν ήταν. Πώς όμως καταλάβαμε ότι δεν ήταν? Η όλη φάση ξεκίνησε όταν έκανε το συγκριτικό των κουτιών και μου έστειλε μήνυμα και μου λέει: «Ρε εσύ, Γιώργο, να σου πω, αυτό είναι αυθεντικό. Βλέπω το κουτί και του λέω: μπορεί ίσως να άλλαξε το κουτί». Και εγώ, εντάξει, πολλές φορές δεν πάει το μυαλό μου, γιατί όταν λες ότι παίρνεις από ένα κατάστημα πολύ καλό και δυνατό κατάστημα, σκρουτζομάγαζο ήταν, δεν ήταν μαγαζί το οποίο είναι επίσημο σημείο πώλησης προϊόντων. Οπότε ουσιαστικά βλέπω τη συσκευασία, είναι η φωτογραφία που βλέπετε αυτή τη στιγμή, και καταλαβαίνετε ότι η κάτω είναι η αυθεντική και η πάνω δεν είναι. Καθώς είναι ακριβώς η ίδια, αλλά η πάνω το γράφει ότι είναι προϊόν της Apple και ότι έχει έναν σειριακό κωδικό και λέει USA. Η διπλανή φωτογραφία είναι οι οδηγίες χρήσης. Η αριστερή φωτογραφία είναι η φωτογραφία των οδηγιών χρήσεων, η οποία δεν είναι αυθεντική, και η δεξιά είναι αυτή που είναι αυθεντική. Όπως καταλαβαίνετε, οι αλλαγές υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα το κουτί εξωτερικά δεν καταλαβαίνεις αν έχει διαφορές. Άμα το κοιτάξεις πάρα πολύ καλά, λες ότι ίσως και να είναι αυθεντικό, ίσως και να μην είναι. Όμως οι διαφορές υπάρχουν. Οπότε το δεις εξωτερικά το κουτί, δεν μπορείς να καταλάβεις αν όντως είναι αυθεντικό ή όχι. Πρέπει να ανοίξεις το προϊόν να καταλάβεις τη διαφορά του ενός από του άλλου. Οπότε ουσιαστικά αγοράζεις όπως και εσείς τα κάνετε λάθος και φαντάζεστε πως ίσως να αγοράζετε το κουτί και να μην γνωρίζετε στην τελική αν είναι αυθεντικό ή όχι. Γιατί μπορεί να σας ήταν κάποιος χρήστης ο οποίος αγόρασε μόνο το ένα από τους δύο και να του τύχαινε να μην είναι αυτός που είναι αυθεντικός. Τώρα θα μου πεις: «Γιώργο, όταν δεν έχω το συγκριτικό, τι πρέπει να κάνω?» Αυτό το βίντεο έρχεται εδώ για να απαντήσεις αυτή την ερώτηση. Εφόσον δεν έχεις να κάνεις το συγκριτικό των κουτιών και να σου ιντριγκάρει το ενδιαφέρον ώστε να αρχίσεις να ψάχνεις, τι κάνεις? Όταν αγοράζεις ένα Apple προϊόν, η Apple μας έχει δώσει μια πολύ πολύ καλή δυνατότητα. Όταν αγοράζεις ένα προϊόν, μπορείς άμεσα να συγκρίνεις ή άμεσα να δεις καλύτερα αν είναι αυθεντικό το προϊόν που αγόρασες ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, το κουτί του αριστερό είναι το αυθεντικό και το δεξί δεν είναι. Οπότε τι κάνεις? Ανοίγουμε λοιπόν το Google ή το ψεύτη και πάμε και γράφουμε στην αναζήτηση Apple Serial Number Check. Οπότε ουσιαστικά μας βγάζει μια σελίδα η οποία λέγεται checkoverageapple.com. Είναι η πρώτη ουσιαστικά επιλογή που θα μας βγάλει ο ψεύτης. Πατάμε λοιπόν το πρώτο link και μας βγάζει αυτό εδώ πέρα: ελέγξτε την κάλυψη service και την υποστήριξή σας. Οπότε τι κάνουμε? Εφόσον πάμε σε αυτή τη σελίδα, ανοίγουμε πάλι και βλέπουμε το σειριακό κωδικό που έχει πάνω το κουτί. Ο σειριακός κωδικός συνήθως είτε είναι από κάτω από τις συσκευασίες είτε είναι πίσω από τις συσκευασίες. Στην προκειμένη περίπτωση των AirPods είναι από την κάτω πλευρά, αλλά στο AirTag που έχω στα χέρια μου, το οποίο είναι αυθεντικό, είναι από την πίσω πλευρά. Βλέπετε το serial number. Εδώ. Από το H και μετά. Από το H και μετά λοιπόν βλέπεις το serial number της συσκευής σου. Εγώ θα σας τσεκάρω πρώτα το serial number
της συσκευής της δικής μου για να δείτε το πώς βγαίνει κανονικά η κάλυψη service και το πώς βγαίνει ένα αυθεντικό ανταλλακτικό. Οπότε, πηγαίνουμε και γράφουμε το serial number. Τώρα δεν με πειράζει αν δείτε το serial number των AirTag προφανώς. Κανονικά δεν πρέπει να το δείχνει το serial number πουθενά, γιατί είναι ένας μοναδικός κωδικός στον οποίο αν χάσετε το προϊόν σας βρίσκεται το serial number. Οπότε χρειάζεται HGRF. Πάμε γράφουμε από κάτω και ουσιαστικά τον κωδικό που δεν είσαι ρομπότ. Ωραία, και πατάμε συνέχεια. Όπως βλέπετε, γράφει ότι είναι AirTag, σειριακός κωδικός είναι TADE και η ημερομηνία αγοράς δεν επαληθεύτηκε. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο AirTag απλά δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει επαληθευτεί η ημερομηνία αγοράς. Αλλά, άμα πατήσεις επαλήθευση, μπορείς να πατήσεις συνέχεια μετά απλά ID σου και στην προκειμένη περίπτωση εμένα να εγκριθεί η... να γίνει επαλήθευση. Ναι, πάντως βλέπετε ότι ο σειριακός κωδικός είναι... Okay. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι είναι AirTag και ότι είναι της Apple. Εδώ βάζεις Apple ID για να το κάνεις ουσιαστικά τέτοιο. Είναι όμως ένα αυθεντικό προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο αγοράστηκε, απλά δεν έχει επαληθευτεί η αγορά του. Αλλά αν δεν ήταν ένα προϊόν της Apple, τι θα έβγαζε? Πάμε λοιπόν να βάλουμε τον σειριακό κωδικό αυτόν που έχουμε από, από το MagSafe. Πατάμε λοιπόν αντιγραφή από τις εικόνες και πηγαίνουμε εδώ πέρα και πατάμε επικόλυση. Και γράφουμε πάλι αυτή τη βλακεία που πρέπει. Οπότε πάμε και πατάμε συνέχεια. Και βλέπετε ότι λέει δυστυχώς δεν είναι δυνατός ο έλεγχος κάλυψης για αυτόν τον σειριακό αριθμό. Ελέγξτε τις πληροφορίες και δοκιμάστε ξανά για να βοηθήσετε σχετικά με τα αξεσουάρ της Apple. Το συγκεκριμένο προϊόν λοιπόν δεν είναι αυθεντικό. Αν ήταν αυθεντικό, θα σας άνοιγε και θα σας έλεγε ότι έχει αγοραστεί αυτή την ημερομηνία. Ή θα σας έβγαζε έστω αυτό που γράφω εμένα στα AirTag, ότι δεν επαληθεύτηκε η ημερομηνία αγοράς του, αλλά είναι ένα AirTag το οποίο αναγνωρίζεται από την Apple. Οπότε, αγοράζετε ένα προϊόν της Apple και πηγαίνετε και κάνετε check το σειριακό κωδικό. Τώρα, δεν σας λέω ότι ό,τι αγοράζετε είναι fake. Σίγουρα όμως, MagSafe, ακουστικά, εννοείται τα ενσύρματα ή καλώδια. Πολλές φορές να τα πάρετε και αυθεντικά και να μην είναι αυθεντικά, καθώς εκεί πέρα κάτω στα βάθη της Κίνας φροντίζουν το packaging να είναι σχεδόν ίδιο. Είναι πάρα πολύ κοντά ώστε ένας μέσος χρήστης ο οποίος δεν γνωρίζει να μην καταλαβαίνει τις διαφορές τόσο πολύ ώστε να καταλάβει ένα αυθεντικό. Είδατε λοιπόν ότι με το MagSafe και στο μήνυμα που μίλησα με τον άνθρωπο αυτόν που με έστειλε τις φωτογραφίες και με ρώτησε, στην αρχή του είπα ότι έχει αλλάξει το packaging. Δεν πήγε καν το μυαλό μου ότι μπορεί το προϊόν που έχει αγοράσει να μην είναι αυθεντικό. Μπορεί πολλές φορές και εταιρείες που τα πουλάνε να την πατήσουν, γιατί μπορεί να αγοράσουν φθηνότερα από κάπου και εκεί πέρα να τους πουλήσουν ένα προϊόν το οποίο δεν είναι αυθεντικό. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις? Όταν έχεις αγοράσει από το Scrooge, στέλνεις ένα μήνυμα στο Scrooge ή στο κατάστημα το οποίο σου πούλησε αυτό το προϊόν και του λες ότι το προϊόν το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει δεν είναι αυθεντικό. Αν εγώ το έχω αγοράσει αυθεντικό γιατί είναι στην τιμή του αυθεντικού, προφανώς και είναι ένα προϊόν το οποίο εσένα δεν σου κάνει. Οπότε το στέλνεις πίσω και σου κάνουν αντικατάσταση ή σου επιστρέφουν τα χρήματά σου. Μπορείς να κινηθείς μέχρι και νομικά αν το έχεις αγοράσει για αυθεντικό και δεν είναι. Εκτός αν έχεις εσύ την επιλογή και θέλεις να αγοράσεις κάτι φθηνότερα που να μοιάζει μια αυθεντικό αλλά να μην είναι το αυθεντικό και το γνωρίζεις. Αν δεν το γνωρίζεις όμως, τότε μπορείς να κινηθείς μέχρι και νομικά. Το Scrooge βέβαια δεν δίνει τόσο πολλά περιθώρια, γιατί προφανώς άμα στείλεις το Scrooge είναι μια πλατφόρμα η οποία άμεσα θα στείλει μήνυμα και άμεσα θα κινήσει διαδικασίες η εταιρεία από μόνη της, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά μπορείς να το πας μέχρι και στα άκρα, καθώς εσύ αγοράζεις κάτι το οποίο είναι αυτό που δεν αγόρασες. Οπότε πρακτικά πρέπει να κινηθείς και εσύ νομικά με την σειρά σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα τύπο ένα βίντεο. Επίσης, όπως ξέρεις, κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link που χρειάζεσαι. dimidjo.gr και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.